baby, είναι που κέρδισε τις εκλογές στην Ελλάδα. Ο κ. Βασίλης Καραγιάννης, οικονομικός αναλυτής, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Εσείς αν ήσασταν τραπεζίτης θα θέλατε τα 25 δις? Κοιτάξτε, καταρχήν να το βάλουμε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα των τραπεζών με μια νυφαλιότητα. Και θα έλεγα, όπως είπατε, δεν είναι, παίζουμε με τα χρήματα του κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα, γιατί λόγω και των capital controls δεν μπορείς να βγάλεις πλέον λεφτά από τις τράπεζες. Άρα θεωρώ ότι το θέμα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών είναι πολύ σοβαρό. Το ποσό των 25 δις είναι το maximum που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση το τρίτο πακέτο. Πιστεύω ότι μπορεί να μην το χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο. Πιστεύω ότι... Πού εδράζεται αυτή η πίστη σας? Κοιτάξτε, εδράζεται... Συγγνώμη, και για να εξηγήσω και στους ακροατές, για να μην κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Τα stress test βρίσκονται σε εξέλιξη. Ναι, ναι. Άρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς το ποσό. Γνωρίζουμε όμως κάποια άλλα πράγματα, ότι τα stress test βασίζονται στη πορεία της οικονομίας. Τα αρχικά stress test σενάριο είχαν να κάνουν με μια σοβαρή επιδείνωση της οικονομίας αμέσως μετά την επιβολή των capital controls. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Δηλαδή μπορεί να είχαμε μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης τον Ιούλιο, αλλά η κατανάλωση επανήλθε τον Αύγουστο. Θα έλεγα ότι τον Ιούλιο είχαμε μια σοβαρή πτώση των εισαγωγών. Είχαμε μια όχι άσχημη πορεία των εξαγωγών εκτός πετρέλαια και πλοία. Γενικά αυτό που δείχνει αυτές τις εβδομάδες μετά τα capital controls είναι ότι είτε λόγω του τουρισμού, είτε επειδή ο Έλληνας είχε στο σεντούκι χρήματα, είτε επειδή οι επιχειρήσεις είχαν κάνει το κομμάτι τους για το καλοκαίρι και είχαν γεμίσει τις αποθήκες, ότι δεν έχει επηρεαστεί σοβαρά η οικονομική δραστηριότητα ως σύνολο. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι θέμα της πραγματικής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά της συνεννόησης που θα γίνει μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με το ποιο σενάριο θα επιλέξουν να υιοθετήσουν, υπό την έννοια ότι μέχρι τώρα οι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες έχουν ζητήσει τρεις διαφορετικές φορές ανακεφαλαιοποίηση για τις ελληνικές τράπεζες και αντιλαμβάνεστε ότι αν ήσασταν στη θέση τους, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είστε υπόλογος και να πείτε κάτι στους ανωτέρους σας, να τους πείτε για ποιο λόγο κάνατε τρεις φορές λάθος εκτιμήσεις. Γι' αυτό το λόγο ακούγεται ότι θα πάρουν το πιο ακραίο σενάριο για τις τράπεζες και γι' αυτό το λόγο ακούγεται ότι τα χρήματα δεν ξέρω αν θα φτάσουν 25, 17, 12 ή δεν ξέρω εγώ πόσα, αλλά θα είναι περισσότερα. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και τον Γιάννη Παγιοργίου που μόλις μπήκε στο στούντιο. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που όμως, επειδή έχω κάνει stress test τραπεζών στο παρελθόν, το stress test βασίζονται στο βασικό σενάριο, το οποίο είναι, ας το πούμε, εξαρτάται με την πραγματική οικονομία, την περίοδο που... Μα αυτό σας λέω. Σας λέω ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα πάρουν αυτή τη στιγμή όχι το βασικό σενάριο, αλλά θα πάρουν το ακραίο σενάριο. Προσέξτε, το stress test έχει να κάνει με το βασικό σενάριο και από εκεί και πέρα κάνεις κάποιες υποθετικά σενάρια με βάση το βασικό σενάριο. Δηλαδή το ακραίο σενάριο που λέτε εσείς, που πολύ σωστά λέτε εσείς, βασίζεται στο βασικό σενάριο. Αν δω η σημερινή κατάσταση της οικονομίας έδειχνε μια ραγδαία επιδείνωση του ΑΕΠ, το stress test σενάριο που είναι κάποιες ας το πούμε περιπτώσεις σε πιο χειρότερη εικόνα από την πραγματική, θα ήταν ακόμα χειρότερο. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει stress test. Stress test σημαίνει ποια θα είναι η κατάσταση στο χειρότερο σενάριο με βάση το βασικό. Αν το βασικό είναι καλύτερο από το αναμενόμενο και το stress test σενάριο, δηλαδή το ας το πούμε χειρότερη περίπτωση είναι καλύτερη. Τι θα μας κάνει να θεωρήσουμε ή να πιστέψουμε ότι αυτή η αναχρηματοδότηση ουσιαστικά θα λύσει το πρόβλημα? Κοιτάξτε, οι τράπεζες είναι το κέντρο της οικονομίας. Αυτό που τα προηγούμενα χρόνια τα λαϊκιστικά κόμματα λέγανε ότι να κλείσουμε τις τράπεζες, να καταστραφούν και οι τράπεζες και όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο έχει καταρριφθεί από την επιβολή των capital controls. Δυστυχώς φτάσαμε εκεί πέρα για να καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας ότι χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Είτε εργάζεσαι, είτε δεν εργάζεσαι, είτε έχεις επιχείρηση, είτε είσαι συνταξιούχος. Χωρίς τις τράπεζες δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία. Αν η κυβέρνηση, και δεν πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα μόνο η κυβέρνηση εμπλέκεται, γιατί και οι δανειστές θέλουν να πάρουν τα χρήματα τους πίσω, άρα θα θελήσουν την καλύτερη λύση. Αν πετύχουν μια σωστή ανακεφαλοποίηση, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως επενδυτικό σοκ για το σύνολο της οικονομίας. Μάλιστα, τον κ. Βασίλη Καραγιάννη, οικονομικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία, κ. Καραγιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Πάντως, έχουμε ξεχάσει να πούμε, ναι, πολύ βασικά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα.